Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα ειδήσεων και την Έφη Κουτσοκώστα, διότι υπάρχουν τις τελευταίες ώρες πληροφορίες, Έφη, για παραιτήσεις από τις ένοπλες δυνάμεις μετά και την απόφαση να αποσταλεί η φρεγάτα στην έφλεκτη περιοχή. Τι γνωρίζουμε, τι έχει συμβεί? Ναι, ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει αίσθηση δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο που αναφέρουν ότι η απόστρατη στρατιωτική Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ενώσεων Στρατιωτικών έχει στη διάθεσή της έγγραφο το οποίο εμπεριέχει καταγγελίες για μια νέα πραγματικότητα στο στράτευμα, μιλώντας για 17 συνολικά παραιτήσεις στελεχών που υπηρετούσαν στη φρεγάτα Ίδρα. Η φρεγάτα Ίδρα, να θυμίσουμε, είναι αυτή που σύμφωνα με πληροφορίες προκρίνεται να συμμετάσχει στην πολυεθνική επιχείρηση φύλακας ευημερίας υπό την Αμερικανική ομπρέλα στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να προστατεύσουν τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Τώρα, σε όλο αυτό, σύμφωνα με ενημέρωση από το πολεμικό ναυτικό, λέει ότι οι παραιτήσεις που σχετίζονται με τη φρεγάτα Ίδρα δεν είναι αυτές, ο αριθμός τους δηλαδή, δεν είναι αυτός που αναγράφεται στα επίμαχα δημοσιεύματα και ότι σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Κουτσοκώστα.